Που κατέγραψε η κάμερα της TV 100 αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Θυμήθηκατε άλλες εποχές, εποχές που έκλειναν οι δρόμοι, νέκρουνε η πόλη κάθε Πέμπτη. Ακόμα καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Τι εκτιμάτε, πόσο μεγάλη αξία μπορεί να έχει αυτό το κύπελλο? Κοιτάξτε. Μετά από χρόνια ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Έπρεπε να γίνει ο κύκλος. Αλλά δύο άνθρωποι, ο Δαμιανίδης και ο προπονητής, φέρανε τον κόσμο. Ανοίγει νέος κύκλος. Ανοίγει νέος κύκλος. Με μια καλή προσθήκη σε αυτή την ομάδα θα είμαστε πάλι η αυτοκρατορία λοιπόν. This is something that you only read about and you only hear about, and you know, it's incredible. You can't even, words can't explain how I feel right now. It's amazing. Adi Sagapo. Ναι, ο Γιώργο Μίλτσο, ο Ράιν Στάκοβιτς. Ναι, ο Ράιν Στάκοβιτς. Μιλάμε για άκουγε, άκουγε, αλλά δεν άκουγε. Θα τα πούμε μετά. Πρώτα ο Γιάννης Δαμιανίδης, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία. Μιλάμε για μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη, τριών ετών. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά που κερδίσαμε αυτό το κύπελλο. Το αφιερώνω στην οικογένειά μου που με στήριξε. Το αφιερώνω σε όλο τον απλό φίλαθλο κόσμο του Άρη, ο οποίος περίμενε χρόνια να ξανανεύει σαν και εμένα, να ξανανεύει ο Άρης ψηλά, να διεκδικήσει τρόπαια και να που το καταφέραμε. Άκουσα προηγουμένως τον Ανέστη Πεταλίδη να μιλάει για ένα κύκλο που ανοίγει τώρα. Τι λες, Γιάννη Δαμιανίδη? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι ανοίγει τώρα αυτή τη στιγμή. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το οποίο προσπάθησα και το οποίο μόχθησα όσο τίποτε άλλο στέφθηκε με επιτυχία και είπα θέλω να το αφιερώσω από τον πιο απλό φίλο του Άρη, στους παίχτες, φυσικά και στην θεία μου η οποία με έχει κάνει Αριανό, η οποία είναι Θανός αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Νίκος Γκάλης μπορεί να σε ζήλεψαν στη θέση που βρίζεσαι, που βιώνεις αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο? Δεν νομίζω ότι ούτε ο Νίκος Γκάλης ούτε ο Γιάννης Ιωαννίδης έχουν ανάγκη να ζηλέψουν εμένα. Εγώ ζηλεύω αυτούς. Αυτοί δόξασαν τον Άρη, αυτοί με έκαναν Αριανό, αυτοί έφεραν επιτυχίες στο σύλλογο. Εμείς απλώς προσπαθούμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε αυτό το σύλλογο. Είναι πολύ καλό που πήραμε ευρωπαϊκό τίτλο. Πιστεύω όσο χαίρομαι εγώ, χαίρονται και αυτοί. Έτσι, μπράβο! Αυτή είναι η ζωή του! Η ζωή σου, Γιάννη! Γιάννη, δώσ' το λίγο το σωστάκι! Πού είσαι, ρε κοτσάκι, έλα το! Με το πουρο, ε! Έλα, πες μέσα! Ζωή του μη! Γιάννη! Το βάθος! Ζάκ, εδώ! Ζάκ, ζάκ! Πού είναι ο τίγρης! Μέσα, μέσα! Ρε! Είσαι κορυφαίος αγώνας. Αυτό το κύπελλο ανήκει σε όλο τον κόσμο του Άρη. Πόσο μάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους που χτίσαν την ομάδα του Άρη. Και σε εσένα, Μαρίνα μου. Πόσο μάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους που χτίσαν αυτή την ομάδα. Τους τα αφιερώνουμε, τα αφιερώνουμε σε όλους τους δικούς μας. Πόσο φοβήθηκες, δεν λάβεις μάξι για πίσω, πίσω. Παιδιά, έχω εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα. Ο καθένας είναι δίπλα στον άλλον. Τι να πούμε, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πολύ ιστορική στιγμή για την ομάδα του Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Όμως όλοι μας. Πόσο φοβήθηκες τόσο χρονικό διάστημα μεγάλο όταν η Πολωνία μπροστά? Το βλέπεις. Το είδα. Το βλέπεις καλά. Αυτό έχει σημασία. Είναι το πρώτο μου. Είναι το πρώτο. Δεν με νοιάζει τι έγινε πριν από 20 λεπτά. Είναι και το δεύτερο αστέρι στη φανέλα του Άρη, έτσι. Αυτό. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι οι στιγμές που ένιωσα εδώ και μισή ώρα. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιες μέσα από τη στιγμή που γεννήθηκα. Στο λέω ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Το άκουγες από άλλους Αριανούς πώς ένιωσαν με άλλους τέτοιους μοιράσεις? Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Από όλους, από τους μικρούς μας φίλους. Είναι μεγάλη τιμή να είσαι παίκτης του Άρη, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς εύκολα αυτό.
το να κρατάς αυτό το πράγμα στα χέρια σου. Εγώ είμαι 25 χρονών, ειλικρινά τρέμουν τα χέρια μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω βάλει τα κλάματα 5 φορές, ειλικρινά έχω ζαλιστεί, δεν βλέπω μπροστά μου. Αλλά αυτή η οικογένεια που είμαστε φέτος, και επειδή να μιλήσουμε και λίγο, παιδί, σε ξέρω και με ξέρεις, έρχεσαι και βλέπεις και τις προπονήσεις, βλέπεις τι οικογένεια είμαστε και μας άξιζε αυτό το πράγμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, πραγματικά, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για όλους μας. Μεγάλη μέρα. Σκέφτηκες ότι... Και ειδικά το φιλαράκι μου αυτό εδώ, έλα κι ας είσαι με το βραγί, έλα, έλα! Να του δώσω ένα φιλί γιατί είναι ο σωτήρας μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Μύρο, ένα σχόλιο μόνο, το τελευταίο καλάθι. Το τελευταίο καλάθι ήταν μια στιγμή που έκρινε τον τελικό. Αυτό ήταν στιγμή του δικού μας κόσμου που μας έδωσε δύναμη. Για αυτό τον κόσμο έβαλα το τελευταίο καλάθι. Ευχαριστώ στον κόσμο ότι ήρθαν σε τέτοιες κατάστασεις, θέλω πάντα να είμαστε μαζί. Φοβήθηκες, φοβήθηκες που όλο έχουν η ομάδα. Τίποτα δεν φοβήθηκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό και αν είναι ζωντανό ρεπορτάζ, έτσι. Αυτό και αν είναι ζωντανό ρεπορτάζ. Είμαστε πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης με τον κύριο Νόρια Ανανιάδη, τον Γιώργο Δοξάκη, τον κύριο Ζαχαριάδη, μετά το τέλος του αγώνα.